πρέπει κάποια στιγμή οι 120 δόσεις να ανοίξουν και για μισθωτούς και για συνταξιούχους και για πρώην εμπόρους. Φαίνεται λοιπόν ότι συζητείται τουλάχιστον για μισθωτούς και συνταξιούχους η νέα ρύθμιση, η οποία δεν ξέρουμε υπό ποιους όρους θα έρθει. Θα έρθει όμως, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακούσαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον για χρέη μέχρι 5.000 θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να ρυθμίζουν τα μικρά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια ρύθμιση και για μεγαλύτερα χρέη. Θα αφορά πάλι, όπως έχουμε πει, την ΑΔΕ φυσικά, χρέη προς τη ΔΟΗ δηλαδή ουσιαστικά, και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι 5.000, και περιμένουμε να καταλήξουν στα κριτήρια, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια υπαγωγής, εάν θα υπάρχουν εισοδηματικά, αν θα υπάρχουν άλλου είδους κριτήρια. Αναμένουμε και είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάσουμε. Το ευχάριστο αυτού του πράγματος είναι ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε πολύς λόγος και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα προχωρήσει η ρύθμιση αυτή, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά και άλλη λύση. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις που ήδη τρέχουν, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πολλά εμπόδια. Είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς τραβάει πολύ. Είναι απαιτητικές οι 120 δόσεις, οι έως 120 δόσεις, και βεβαίως η ρύθμιση δεν έχει προχωρήσει όσο θα θέλαμε.